Κοντά μας τον Στράτο Δασκαλάκη, όμορφα πράγματα. Θέλω να ρωτήσω τι έχουμε σήμερα εδώ και έχουμε στο εκκλησάκι Εγγένεια. Καλησπέρα. Έχουμε τα Θυρανοίξια, όπως λέγονται, είναι η ονομασία του ναΐσκου που φτιάξαμε εδώ στον χώρο της ανάπλασης των λιπασμάτων. Η ονομασία του ναού είναι Αγία Ειρήνη και γιορτάζει, η οποία γιορτάζει και αύριο, μεγάλη χάρη της. Τώρα με την παρουσία του Μητροπολίτη Πειραιά, κ. Σεραφείμ, έγιναν τα Θυρανοίξια αυτής της εκκλησίας. Η εκκλησία αυτή φτιάχτηκε στον χώρο αυτό. Είναι και συμβολική ονομασία που έχει δοθεί της Ειρήνης, η οποία, όπως είπε και ο Σεβασμιώτος προηγουμένως στην ομιλία του, είναι συμβολισμός για την εποχή αυτή που ζούμε, με τον πόλεμο, τον επικείμενο πόλεμο που γίνεται στη Ρωσία. Χρειάζεται ο κόσμος να έχει την ειρήνη, την αγάπη και να κοιτάμε διαφορετικά πράγματα και όχι τους πολέμους και την καταστροφή του κόσμου. Θα υπάρξουν εδώ βαφτίσια, γάμους, πολιτιστικά, χορευτικά, θα γίνονται εδώ κάποια τέτοια όμορφα πράγματα, είναι στο μυαλό σας? Είναι ένα... Αυτό είναι μες στο μυαλό μας, να γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι ένας χώρος ο οποίος ενδείκνυται για τέτοιες κινήσεις, όπως είναι να γίνει ένας γάμος ή μία βάπτιση, και είναι ένας χώρος ο οποίος είναι δίπλα στη θάλασσα. Τον γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, τον έχει δει, τον έχει απολαύσει και τον απολαμβάνει καθημερινά. Τον έχουν αγκαλιάσει όλοι. Μπράβο, τον έχουν αγκαλιάσει. Αυτό που είπες, Στάθη μου, είναι ότι τον έχει αγκαλιάσει όλος ο κόσμος. Το έχουμε αγαπήσει πραγματικά. Οπότε είναι κάτι το οποίο ήταν, δηλαδή κάτι το οποίο χρειαζόταν και αυτό εδώ. Έπρεπε να μπει. Και σε ποια ενορία ανήκει, κύριε Στάθη? Αυτό ανήκει στην ενορία του Αγίου Παντελεήμωνα. Στις Δραπετσώνας, ναι. Και στη Μητρόπολη του Πειραιά, εννοείται. Τις ευχές. Να είμαστε καλά, να είναι όλος ο κόσμος καλά, να έχουν την ευλογία της Αγίας Ειρήνης που γιορτάζει και αύριο, έτσι. Και όπως είπα και προηγουμένως, να έχουμε ειρήνη σε όλο τον κόσμο, αγάπη και ομόνια παντού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την αγάπη μας. Έχουμε κοντά μας τη Σταυρούλα. Σταυρούλα, θέλω να μου πεις, πραγματικά έλειπε αυτό το εκκλησάκι, ήρθε εδώ, το αγκαλιάσαμε, το φτιάξατε, το περιποιηθήκατε και σήμερα είναι τα Θυρανοίξια. Έτσι λέγεται όταν είναι να το εγγενιάσει και έχει έρθει ο Σεραφείμ. Δύο λόγια θέλω να μου πεις πώς τα καταφέρατε όλο αυτό το πράγμα και πραγματικά έχετε αγκαλιάσει αυτή την ανάπλαση και την έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας. Και σε πληροφορώ ότι έρχονται από πολύ μακρινές περιοχές να απολαύσουν έναν καφέ ή να πιουνε μία μπύρα. Δύο λόγια θα μου πεις για αυτό το όμορφο πράγμα που έγινε. Έτσι είναι. Το ήθελε ο κόσμος να γίνει ένα εκκλησάκι σε αυτό το χώρο. Αυτός ο χώρος, Στάθη, όπως πολύ καλά ξέρεις, είναι αυτό που περιγράφεις. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να νιώθει εδώ ελευθερία, να νιώθει ότι είναι το σπίτι του. Να μπορεί να βγει μια βόλτα με τα παιδιά του, να διασκεδάσει, να ψυχαγωγηθεί, να περάσει καλά. Και το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, επομένως και εμείς κάνουμε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για να δίνουμε και ό,τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Εμείς εννοώ ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας, το Δημοτικό Συμβούλιο και με πρώτο τον Δήμαρχο, τον Χρήστο τον Βρετάκο. Τον μπροστάρι που λέμε. Είναι αυτός που κρατάει την πακέτα του μάλιστα. Ακριβώς. Θα γίνονται γάμοι, θα γίνονται έτσι βαφτίσια εδώ, είναι στο μυαλό σας σαν Δήμος να γίνεται και ένα πολιτιστικό εδώ πέρα? Οι παραδόσεις μας, αυτό το εκκλησάκι, γιατί πλέον από ό,τι μου είπε και ο Στράτος θα ανήκει στον Άγιο Παντελεήμωνα της Δραπετσώνας, οπότε θα υπάρχει ιερέας, πιστεύω ότι θα γίνονται και γάμοι. Από εδώ και πέρα είναι υπόθεση της Μητρόπολης Πειραιώς και εγώ αυτό γνωρίζω ότι ανήκει στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμωνος, οπότε είναι υπόθεση οι τελετές και τα μυστήρια από εδώ και πέρα είναι πώς θα το λειτουργήσει η Μητρόπολη. Και η Μητρόπολη, από ό,τι φαίνεται, και οι εκκλησίες εδώ, οι ενορίες της Δραπετσώνας το έχουν αγκαλιάσει και θα κάνουν, φαντάζομαι, και εκείνη το ρόλο της από εδώ και πέρα ό,τι καλύτερο μπορούν. Φέτος θα επειδή είσαι στο πολιτισμό, θα έχουμε δράσεις, θα βγούμε να ευχαριστηθούμε καλοκαίρι. Θα ευχαριστηθούμε καλοκαίρι, αυτός είναι ο σκοπός φέτος, να ευχαριστηθούμε καλοκαίρι. Μας λείψανε πάρα πολύ πολιτιστικές εκδηλώσεις και πιστεύω ότι φέτος θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα έχουμε πάρα πολλές δράσεις, θα ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν πιο νωρίς και θα μοιραστούμε κιόλας φέτος, να σου πω μια είδηση, γιατί η κεντρική σκηνή, θα λέγαμε, είναι ακριβώς δίπλα εδώ στο Σιλό, και εδώ θα στηθούν και οι πολύ μεγάλες συναυλίες. Πολύ ωραία. Και πιστεύω ότι θα καλύψουμε και όλες τις επιλογές της μουσικής φέτος. Αυτό είναι ακόμα θαυμάσιο. Δηλαδή θα έχουμε πολλά πόστα σε διάφορα σημεία που θα μπορεί να διαλέγει ο καθένας ό,τι θέλει, έτσι. Θα έχουμε και το street art που κάναμε και πέρυσι, που είναι πολλά πόστα. Ναι, ακριβώς, πήγε πολύ καλά και δίνει και βήμα σε κάποιους καλλιτέχνες νέους που έχουν και κάτι ιδιαίτερο να παρουσιάσουν και πρωτότυπες και πολύ φρέσκες δουλειές είδαμε στο street art, αλλά θα έχουμε και ένα κομμάτι συναυλιακό, όπως θυμόμαστε το φεστιβάλ στη θάλασσα, το 18, το 19. Τα παραδοσιακά μας. Ακριβώς. Έχω εντυπωσιαστεί με τη φιλαρμονική. Μία φιλαρμονική από σχολείο, με τα σαξόφωνά τους, με τα κλαρίνα τους, με τα ταμπούλα τους. Δύο λόγια θέλω να μου πεις και ποια είναι η διευθύντρια που διεύθυνε αυτή την όμορφη μπάντα που έχετε φτιάξει από το σχολείο. Η φιλαρμονική είναι στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών τμήματων του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας. Τα παιδιά είναι νεοσύστατη ομάδα και όπως είδες ήδη έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Η μαέστρος είναι η Νεκταρία Μπακαρόζου, η οποία είναι εξαιρετική μουσικός αλλά και εξαιρετική δασκάλα, γιατί από ό,τι είδες η προσπάθεια είναι τεράστια. Νέα παιδιά και πολύ νέα παιδιά. Μικρά παιδιά. Και αυτό είναι το ωραίο, αυτό είναι το ευχάριστο, γι' αυτό με συγκίνησε περισσότερο. Και προσπαθούν και πάρα πολύ. Θα έχουν μέλλον αυτά τα παιδιά, θα μείνουνε. Σκέφτεστε να φτιάξετε μια πιο ολοκληρωμένη κατάσταση με τις στολές τους, με τα παραδοσιακά τους. Ναι, θα τους δώσουμε και τις στολές τους και όλη την υποστήριξη που χρειάζονται. Φέτος ξαναξεκινήσαμε την προσπάθεια για φιλαρμονική και καλούμε ανοιχτά παιδιά που είτε γνωρίζουν είτε δεν γνωρίζουν κάποιο μουσικό όργανο, γιατί έχουμε την τύχη Νεκταρία Μπακαρόζου, που είναι η μαέστρος τους, να είναι εξαιρετική μουσικός και τους κάνει και ιδιαίτερα μαθήματα, ατομικά μαθήματα και στα παιδιά, ούτως ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν. Και παραμένει ανοιχτή η συμμετοχή στη φιλαρμονική. Όποιος θέλει να συμμετέχει, κάνει μια αίτηση στα καλλιτεχνικά τμήματα του Δήμου. Είναι δωρεάν εννοείται η συμμετοχή, γιατί για μας είναι μεγάλη χαρά και τιμή να μπορούμε να έχουμε μια φιλαρμονική ορχήστρα στις εκδηλώσεις μας. Είναι δωρεάν και η υποστήριξη η ατομική που παίρνουν τα παιδιά. Όποιος λοιπόν θέλει κάνει μια αίτηση, περνάει ακρόαση και συνεχίζει. Συγχαρητήρια Σταυρούλα, θέλω να μου δώσεις και ευχές, γιατί μόλις πέρασε η Πρωτομαγιά, να ευχηθείς για το καλοκαίρι που μας έρχεται. Τι εύχεσαι? Εύχομαι αυτό το καλοκαίρι να μπορέσουμε να απολαύσουμε εδώ και την παραλία, αλλά και, και το καλοκαίρι μας όλοι, γιατί 2 χρόνια ζοριστήκαμε. Όχι ζοριστήκαμε, χάσαμε την ελευθερία μας. Βασανιστήκαμε πολύ. Πιστεύω φέτος να κάνουμε διακοπές. Ευχαριστώ Σταυρό, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είσαι καλά Σταυρό.